Ο αγώνας μου είναι ένα περσινό επίδομα. Το δίνει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για μαθητές που οι γονείς τους έχουν εισόδημα κάτω από 3.000 ευρώ, οι οποίοι είναι άνεργοι και οτιδήποτε άλλο. Πώς ξεκίνησε αυτό? Το έγγραφο αυτό τι λέει, ότι δικαιούστε να πάρετε? Αυτό το έγγραφο λέει ότι μου έχουν κατασχέσει την οικονομική ενίσχυση που δίνει το κράτος σε απόρους, σε άνεργους, δηλαδή αυτό το δίνει για κάποια ενίσχυση. Είναι για τα σχολικά πράγματα του παιδιού που παίρνουμε, είναι δηλαδή ένα επίδομα, μια οικονομική ενίσχυση. Ωραία, οικονομική ενίσχυση λοιπόν και από το Υπουργείο Παιδείας, έτσι. Ναι, το δίνει αυτό η πρωτοβάθμια. Εσείς γιατί δεν τα πήρατε, ήταν περσινά λεφτά αυτά? Ήταν περσινά χρήματα, τα οποία ταλαιπωρήθηκα πολύ για να τα βγάλω από την υπηρεσία πρωτοβάθμιας ναυπλίου εκπαίδευσης και από την υπηρεσία για δημοσιονομικού ελέγχου που κάνουν τον έλεγχο. Όλοι αυτοί 7 μήνες κάνανε υπηρεσία, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση να το ελέγξει. Μετά από 10 φορές που είχα πάει και είχα ζητήσει και τηλεφωνικός δηλαδή και αυτοπροσώπος που είχα πάει, δεν γνώριζαν καν ο ταμείας της υπηρεσίας εκεί ότι είμαι μέσα στη λίστα για να πληρωθώ αυτά, ενώ υπήρχαν από 2 έκτου του 14 τα χρήματα εκεί. Το λέει και το έντυπο εδώ που έχετε. 2 έκτου του 14 υπήρχαν τα χρήματα για πληρωμή. 2 εβδόμου μετά, 28 μάλλον έκτου, μετά από άλλη φασαρία που κατέθεσα και το 14-15 το έτος, ο κύριος αρμόδιος που ήταν ο κύριος Δεβές μέσα εκεί υπάλληλος, κατέθεσε τα χαρτιά 2 εβδόμου μετά από φασαρίες. Πήγε στην υπηρεσία εδώ πέρα, το οποίο έχει ελεγχθεί. Η υπηρεσία ελέγχου, μετά από 10 φορές που έχω πάει εκεί, μάλλον το εγκρίναν το χαρτί για πληρωμή, αλλά το έχουν κατασχέσει. Δηλαδή τα 300 ευρώ. Τα 300 ευρώ δεν μου τα βάλαν στο λογαριασμό, τα πήγαν απευθείας μέταλμα στην εφορία για κατάσχεση. Έγινε συμψηφισμός. Εσείς οφειλώ. Τι είχατε προς την εφορία? Έχω ένα μπλοκαρισμένο λογαριασμό στην εφορία 997 ευρώ, το οποίο είναι από τέλη κυκλοφορίας από το λιμενικό σώμα που είναι κάποιες κλήσεις. Και ένα μικρό εισόδημα που ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, 100 ευρώ, 80 πόσο ήταν. Όλα αυτά έχουν γίνει 997 ευρώ. Έχω κάνει ακατάσχετο. Το έχει ενημερωθεί και η αρμόδια υπηρεσία, η εφορία και η τράπεζα. Αλλά τα χρήματα αυτά τα κατασχέσανε. Νομίζω ότι είναι παράνομο που το έχουν κατασχέσει. Έχει δώσει ήδη εντολή το κράτος και έχει πει ότι τα οικονομικές ενισχύσεις και τα επιδόματα δεν κατασχέτονται. Έτσι νομίζω. Έτσι έχουν πει. Μου βεβαίωσε η διευθύντρια της υπηρεσίας δημοσιονομικού ελέγχου του ναυπλίου ότι καμία υπηρεσία, λέει, και η εφορία μου το είπαν αυτό, κανένα κράτος, λέει, δεν έχει δώσει εντολή ότι κατασχέτονται τα επιδόματα. Δεν γνωρίζουν, λέει, τίποτα. Μάλιστα. Αυτό μου το είπε αυτοπροσώπως. Βεβαιώνεται και στο χαρτί που έχει κάνει εδώ πέρα, ναι, ότι με το όνομά της έχει δώσει αυτή τη βεβαίωση ότι κατάσχεσε τα χρήματα. Μάλιστα. Μπορούμε να τα δούμε. Εγώ δουλεύω από το 1983 στις υποδομές. Το 1987 είναι... έχω κολλήσει τα ένσημά μου. Από τότε κολλάω. Τους έχω αποδώσει 90 ευρώ ημερομίσθιο τα τελευταία χρόνια και έχω γύρω στις 4.000 ένσημα στην ηλικία που είμαι 43 ετών. Αυτό σημαίνει ότι τους έχω βοηθήσει σαν κράτος. Έχουν πάρει πόρους από μένα από όλους. Δεν μας έχουν, μας έχουν στο έλεος του Θεού και μας κατασχέτουν και τα επιδόματα. Προσπάθησα να βρω κάποια υπηρεσία που είναι η αρμόδιοι για να μου απαντήσουν γι' αυτό εδώ. Δεν έχει γίνει από κανένα τίποτα. Πήγα στην εφορία, ρώτησα, κανείς δεν μου λέει ποιος είναι ο διευθυντής, ποιος είναι ο ελεκτής αυτών των ανθρώπων, ποιος μπορεί να μου δώσει μια εξήγηση. Η εξήγηση δικιά τους είναι μόνο ότι εμείς έχουμε τα κατασχέτουμε και να πάει να βρεις, λέει, το δίκαιο σου αλλού. Αυτό μου είπανε. Το δίκαιο σας. Πουθενά άλλο, γιατί δεν υπάρχει κάποιος αρμόδιος ή δεν μπορούν να σας εξηγήσουν. Άρα λοιπόν, εσείς είσαστε άνεργος, έχετε το παιδί άνεργος, που δεν μπορείτε να έχω ένα παιδάκι, είμαι χωρισμένος, ναι, αυτή τη στιγμή το παιδί μου το έχω εγώ την επιμέλεια. Δεν μπορείτε να πάρετε τα σχολικά του ήδη. Τα σχολικά τα ίδια τα έχουμε πάρει με χρέωση. Με χρέωση, μάλιστα. Και τα 300 ευρώ σας τα έχουν συμψηφίσει. Τα κάνανε συμψηφισμό. Πέρα από αυτό είναι μεγάλη αδικία, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί πολλούς μήνες για ένα περσινό επίδομα, που νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει γίνει σε 10-20 μέρες, ο πολύ ένα μήνα, αλλά γίνανε 7 μήνες από την υπηρεσία πρωτοβάθμιας. Έχω κάνει ήδη και καταγγελία στον ελεκτή της Τρίπολης και το γνωρίζει αυτό, για τον αρμόδιο υπάλληλο εκεί πέρα. Το οποίο δεν ξέρω πώς έχει ρυθμίσει, τι έχει κάνει μάλλον ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, εάν έχει τιμωρηθεί ο κ. Για τις 7 μήνες που έχει κάνει αυτό.
Είναι και ο ελεκτής που έχει αναλάβει αυτό εδώ. Πάντως το διατάφτα είναι ότι δεν έχετε πάρει το επίδομά σας. Δεν πήραμε το επίδομα. Τώρα σε λίγες μέρες θα μου κατασχέσουν και τα άλλα, γιατί το έχω καταθέσει. Το κατέθεσα 28/6. Για το φετινό. Τότε που τσακώθηκα και για αυτά τα χρήματα. Ξαναλογόφερα για αυτά τα χρήματα. Και μου είπαν ότι θα το δούμε, λέει, μετά από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όποτε μπορούμε εμείς, λέει. Έτσι μου είπαν, αυτή ήταν η απάντησή του. Δηλαδή έχετε τώρα, έχει μειωθεί το χρέος σας στα 600 ευρώ. Δεν έχει αφαιρεθεί από το λογαριασμό μου, όχι, δεν έχει αφαιρεθεί. Αφού έχει κατασχεθεί όμως. Έχει κατασχεθεί, δεν έχει αφαιρεθεί. Αυτή βεβαίως μου ήρθε χτες ταχυδρομικός. Από την υπηρεσία ελέγχου μου είχαν πει ότι ήταν πιο πριν η ημερομηνία ότι είχε πάει το ένταλμα στην τράπεζα, αλλά στην εφορία μάλλον. Αλλά το ένταλμα από ό,τι δείχνει εδώ πέρα έχουν κατασχεθεί τα χρήματα στις 28/9. 28/9 του 2015, ενώ το έχει παραλάβει η υπηρεσία ελέγχου από τις 2 εβδόμου. Και δεν έχει αφαιρεθεί για το λογαριασμό. Και δεν έχει αφαιρεθεί από το λογαριασμό. Πήγα, έκανα ενημέρωση στο λογαριασμό της τράπεζας και φαίνεται ότι το χρέος είναι 997 ευρώ πάλι. Προς την εφορία. Προς την εφορία. Παρότισα σε αν έχει παρακρατηθεί αυτό το ποσό. Ναι, μας έχει παρακρατηθεί, φαίνεται αυτό, βεβαιώνεται. Και εντάξει, θέλω να δείξετε και λιγάκι ότι από πότε έχουμε δουλέψει. Και δεν πρέπει να κάνουν ορισμένα πράγματα σε ανθρώπους που δεν πρέπει. Γιατί δεν είμαστε άνεργοι γιατί το θέλουμε. Είμαι ένα παιδί που δουλεύω από 10 χρονών, 11 χρονών και κολλάω από το 1987, κολλάω ένσημα. Και μπορώ να τα αποδείξω αυτό μέχρι τώρα τελευταία, ότι τους έχω δώσει τόσα πολλά. Αλλά είναι, νομίζω, είναι το σύστημα του ελληνικού κράτους αυτό, από ό,τι κατάλαβα, να κολλάει ο κόσμος 30-40 χρόνια ένσημα και να μην παίρνει στο τέλος τίποτα.